Στο πένθος βυθίστηκε η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος και ολόκληρη η χώρα από το θάνατο του ευρύτη κορυφαίου Έλληνα στιχουργού Λευτέρη Γαψιάδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Ο άνθρωπος που έγραψε το «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία» και πολλά άλλα τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες πέρασε στην αιωνιότητα. Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο στιχουργό το μεσημέρι της Τρίτης συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμία του όταν πέθανε ήταν να τον τοποθετήσουν δίπλα στους γονείς του στην Αλεξανδρούπολη, όπως και έγινε. Την ώρα που έλεγα να τον πάρει, τα ξέρω απ' έξω, τα λέμε πολύ συχνά, μου ερχόντουσαν πολλές φορές στο νου μου τώρα στίχοι από τα τραγούδια του Λευτέρη Γαψιάδη, ενός δικού μας ανθρώπου που έζησε στον τόπο μας, αλλά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός τον έκαναν γνωστό όχι μόνο στην πατρίδα μας υπερβαλλόντος, αλλά και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν άνθρωποι. Και με όσα εκείνος από το μυαλό του και από την καρδιά του κατέστρωσε σε ένα κομματάκι χαρτί, μελοποιήθηκαν στη συνέχεια και έγιναν αυτό που βγάζει κάθε άνθρωπος μέχρι και σήμερα, με τα λόγια του, σαν μια λαχτάρα για τη ζωή, σαν μια ασυμβίβαστη σχέση με το θάνατο και το τέλος και σαν μια βεβαία ελπίδα για την Ανάσταση. Σε μια από τις συναυλίες που συντόνισα, χρονόγησα ή βοήθησα στην διοργάνωση και τις βιβλιοπαρουσιάσεις, αποφάσισα ότι ο κεντούλο αυτό είναι ότι πρέπει για επικίνδυος. Αυτά θέλω να ακουστούν. Και μάλιστα μου τόνισε ότι την ημέρα που θα μαθευτεί ότι πέθανε, θέλω να συγκοτραγουδάτε το κουτούκι του γιαβρί, φτάσανε μικρά χαμπέλια, το ξέρετε όλοι. Όταν θα απλώνουν έξω για πληροφόρηση με κηδιόχαρτα, θέλω να ακούγεται το τραγούδι «Παντού», που είναι πρωτοτραγουδισμένο από τη Μικερία, σε στίχους του Άντερ της του Γιουργοντιάδη, μουσική. «Παντού τα δικά σου χτυπήματα που τελειώνει ψυχούλα μου που να είσαι». Και βέβαια, όταν θα με πάρουν με το φέρετρο, θέλω να ακούγεται το τραγούδι «Δεν υπάρχει αθανασία, μια είναι ουσία», εννοώντας πάντα την σαρκική αθανασία αυτή, η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα στην ύλη, δηλαδή, που το παίρνουμε μαζί μας. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον ταλαντούχο στιχουργό έστειλαν στεφάνι. Ανάμεσά τους η Ευρυδή και ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιώργος Πανός. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μετά από ψήφισμα που εξέδωσε, κάλυψε τα έξοδα της κηδείας ως ελάχιστο φόρο τιμής για εκείνον, ενώ κατέθεσε πρόταση να δοθεί το όνομά του σε οδό ή πλατεία του Δήμου. Πρόσφυγας από τον Πόντο, δεύτερης γενιάς από την πλευρά του πατέρα του και τρίτης από τη μεριά της μητέρας του, ο Λευτέρης Γαψιάδης ήρθε στον κόσμο στις 23 Οκτωβρίου του 1953 στις Σφαίρες του Εύρου. Τραγούδια του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων οι Στέλιος Καζαντζίδης, Μανώλης Αγγελόπουλος, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτος Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Πάριος, Χάρης Αλεξίου, Λίτσα Διαμάντη, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μητροπάνος, Νίκος Ξανθόπουλος, Λυκερία, Κατερίνα Στανίση, Πασχάλης Τερζής, Γιώργος Καμπουρίδης, Διονύσης Θεοδόσης. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί στην πατρίδα του, τα Κύλα Φερών, και υπέγραψε μια σειρά βιβλίων με αυτοβιογραφικά στοιχεία που φωτίζουν τον κόσμο των τραγουδιών. Αχ, και του παραδείσου η κοιλάδα δε χωράει την Ελλάδα. Να σου να θέμω πότης, να σωθεί η ανθρωπότης. Στο μεθύσι σου απάνω να μαχαιρώ.